Η ολοκληρωτική απελευθέρωση του επαγγέλματος των φαρμακοποιών επήλθε ύστερα από τροπολογία που κατέθεσε απρόσμενα το Υπουργείο Υγείας στη Βουλή. Αυτό καθιστά φυσικά πρόσωπα τα οποία ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν άδεια φαρμακοποιού, νόμιμα στο να διατηρούν στην ιδιοκτησία τους φαρμακείο. Κατόπιν προεδρικού διατάγματος, ύστερα και από την πρόταση του Υπουργού Υγείας, διαμορφώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών. Υπήρχε μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία βγήκε σε αυτό το πνεύμα πριν από ένα χρόνο περίπου, η τελευταία, η οποία όμως κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματική και για τυπικούς και για ουσιαστικούς λόγους. Και ήρθε τώρα η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες να ξανανομοθετήσει επί της καταργηθής ασκία, διότι με την κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπήρχε ένα κενό νόμος ο οποίος μπορεί να ιδρύσει φαρμακείο. Οπότε κατατέθηκε μια τροπολογία η οποία ουσιαστικά επαναλαμβάνει αυτά που έλεγε η κοινή υπουργική απόφαση και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα με προεδρικό διάταγμα να ρυθμιστούν οι διατάξεις για την ίδια και λειτουργία φαρμακείου, όπου θα δίνεται η δυνατότητα από ό,τι φαίνεται στο προεδρικό διάταγμα και σε μη φαρμακοποιούς να ιδρύουν και να λειτουργούν φαρμακείο. Πάντως, με το άνοιγμα του επαγγέλματος δεν παρατηρείται ιδιαίτερη διαφορά, καθώς μέχρι στιγμής μόνο 4 ήταν οι αιτήσεις επαγγελματιών χωρίς άδεια φαρμακοποιού, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για τη δημιουργία φαρμακείου σε ολόκληρη τη χώρα. Πιστεύουμε ότι πρώτον το προεδρικό διάταγμα δεν θα φτάσει ποτέ να εκδοθεί, γιατί δεν θα πέρασει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα προεδρικά διατάγματα περνάνε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο μόλις πριν από λίγο καιρό κατήργησε ως αντισυνταγματική την ΚΙΑ που είχε ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο. Άρα δεν έχει καμία λογική το Συμβούλιο της Επικρατείας να εγκρίνει το προεδρικό διάταγμα με αυτό το περιεχόμενο. Και δεύτερον, ακόμα και έτσι, η επιθυμία ή το ενδιαφέρον μη φαρμακοποιών να ιδρύσουν φαρμακεία στη χώρα μας ήταν έτσι και αλλιώς πολύ χαμηλό. Καθώς περίπου στον ένα χρόνο που ίσχυε η προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση, μόλις 4 φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα ιδρύθηκαν από μη φαρμακοποιούς. Η ενέργεια αυτή του Υπουργείου την χάνει διφορούμενης αντιμετώπισης, καθώς ναι μεν διευκολύνει μεγάλο εύρος επαγγελματιών, υπάρχει ωστόσο η άποψη πως το επάγγελμα του φαρμακοποιού ενέχει σημαντική ευθύνη, μιας και πρόκειται για την προστασία της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, ο φαρμακοποιός θα πρέπει να έχει την επιστημονική ελευθερία να αποφασίζει ο ίδιος για το πώς θα διαχειριστεί τον εκάστοτε ασθενή, αναφέρει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου. Για πολλούς λόγους είμαστε τελείως αντίθετοι με κάτι τέτοιο. Έχουμε και την ομολογία μαζί μας, έχουμε και τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων που υποστηρίζουν ότι τα φαρμακεία πρέπει να ανήκουν μόνο στους φαρμακοποιούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε πώς είναι η κατάσταση στη χώρα και λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων έπρεπε να νομοθετηθεί κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει όμως, και άσχετα με το ενδιαφέρον, μπορεί σήμερα να είναι μικρό, αλλά αύριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Πιστεύουμε ότι για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας θα πρέπει τα φαρμακεία να μείνουν στα χέρια των φαρμακοποιών. Θα πρέπει ο φαρμακοποιός που έχει και λειτουργεί ένα φαρμακείο να έχει την επιστημονική ελευθερία να αποφασίζει ο ίδιος για το πώς θα διαχειριστεί τον ασθενή που έχει μπροστά του και όχι να το επιβάλλει κάποιος άλλος ιδιοκτήτης. Και για αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους, ο οποίος δεν είναι τη στιγμή να αναλύσουμε, θεωρούμε ότι και δεν θα πρέπει να ισχύσει η τροπολογία η οποία ψηφίστηκε από την κυβέρνηση, αλλά ακόμα και να προσπαθήσουν να την περάσουν θα καταπέσει στα δικαστήρια.